πολιτικές δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη Ερσίν Τατάρ, μίλησε πάλι για λύση δύο κρατών, αλλά έγινε ακόμα πιο σαφής, μίλησε για την σύμπνοια που υπάρχει ανάμεσα στο ψευδοκράτος και την Τουρκία, σε ομιλία του στο διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Συνομιλίες Γενέβης 5-1», όπως διαβάζουμε στο έγκυρο πρώτο θέμα. Εκεί ο Τατάρ είπε «Είμαστε 100% ενσωματωμένοι με την Τουρκία, νιώθουμε, ζούμε κάθε περιστατικό μαζί». Τόνισε ότι τα δύο κράτη στην Κύπρο μπορούν να έρθουν κοντά μόνο με μία συνεργασία. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μέλλον με την ιδέα ομοσπονδίας ή μιας ενωμένης Κύπρου. Εμείς ως λαός της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος του Ατήλα, απαιτούμε την κυριαρχική ισότητά μας. Στη Γενέβη εκφράσαμε ότι είμαστε ένας ξεχωριστός λαός, ότι έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία, πως με τους δεσμούς μας με την Τουρκία και τους ενεργειακούς μας πόρους είμαστε ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, πως εδώ και 60 χρόνια αυτοδιοικούμαστε και επομένως έχουμε κυριαρχικό δικαίωμα, πως αν είναι να γίνει μια συμφωνία πρέπει να υπάρχει η έγκριση και των δύο πλευρών. Η στήριξη και η συμβολή που μου έδωσε στις συνομιλίες της Γενέβης ο Υπουργός Εξωτερικών της εγκύτριας χώρας, κύριος Μευλούτ Τσαβούσογλου, είχε μεγάλο νόημα, είπε μεταξύ άλλων ο Ερσίν Τατάρ. Περισσότερες πληροφορίες στο πρώτο θέμα, έχει όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία μαζί με το ψευδοκράτος έχουν στην ουσία αποφασίσει όχι μόνο την ένωση των κατεχομένων με την επικράτεια της Άγκυρας, αλλά θέλουν να επιτύχουν και έλεγχο στο Νότο, στην ελεύθερη Κύπρο, στο ελεύθερο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι αν ο Ελληνισμός, αν Ελλάδα και Κύπρος έχουν την ίδια σύμπνοια και την ίδια αμυντική συνεργασία που έχουν τα κατεχόμενα με την Άγκυρα. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, διότι οποιαδήποτε επίθεση ή ενόχληση δεχθούν οι κατοχικές δυνάμεις και το ψευδοκράτος θα έχει την αντίδραση της Άγκυρας. Το ερώτημα είναι οποιαδήποτε παρενόχληση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την άμεση και ακαριαία αντίδραση των πανίσχυρων ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ θέτουμε ξεκάθαρα το θέμα. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας και Κύπρου, η ασπίδα της Μεγαλονήσου, έχει ενεργοποιηθεί, διότι οι δυνάμεις, τόσο αεροπορικές όσο και ναυτικές, αλλά και οι χερσαίες, υπάρχουν και είναι πανίσχυρες. Διαθέτει ο Ελληνισμός όλα όσα χρειάζονται για να υπερασπιστεί τη Μεγαλόνησο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει η βούληση. Εμείς τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.